τη δέουσα λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης της πρώτης στρατιάς στη Λάρισα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, αλλά και των αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ. Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε φάση μετάλλαξης και θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε το 2030 να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις καιρικές προκλήσεις και ανακοίνωσε ότι ήδη στο νέο οργανωτικό σχήμα έχει προβλεφθεί διεύθυνση μετεξέλιξης, όπως είχε επίσης προβλεφθεί διεύθυνση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Όπως ανακοίνωσα, βρισκόμαστε σε μια φάση μετάλλαξης. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, να εξελιχθούν και το 2030 να είναι απολύτως έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις καιρών που τα μεταβάλλουν όλα γύρω. Μεγενθύνουν τις απειλές, πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα, δημιουργούν νέες προκλήσεις. Η αλλαγή σκυτάλης πραγματοποιήθηκε στον αύλιο χώρο του στρατοπέδου στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Τσιόπλος παρέδωσε τη διοίκηση της πρώτης στρατιάς στον παλιό του συμφοιτητή Δημόκριτο Κωνσταντάκο. Με απόφαση του Κισέα παραδίδω σήμερα τη δίκη της στρατιάς, ολοκληρώνοντας ταυτόχρονα μια πορεία 40 και πλέον ετών στον ένδοξο ελληνικό στρατό. Πρώτη στο καθήκον μου να υποκληθώ στις πολεμικές σημαίες των σχηματισμών, συγκροτημάτων και μονάδων της στρατιάς και να αποτίσω φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς των αγώνων του έθνους, αλλά και σε αυτούς που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε ελληνική περίοδο. Με ισχυρή βάση και πολύτιμη παραγραμματίκη, το εξαιρετικό έργο των προκατόχων, καλό όλο το προσωπικό να συνεχίσει συνειδητά με τον ίδιο ζήτο, πρωτοβουλία, λεβεντιά, πνεύμα γυναικείης, επιμονή και πειθαρχία, για την επιτυχή επίκληση κάθε αναντιθέμενου έργου και της κύριας αποστολής μας, η οποία στην ειρήνη, στην ίσταση της παροχής ασφάλειας, στο κοινωνικό σύνολο και συνδρομής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής που προσφάτως βιώσαμε. Στην τελετή χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιερώνυμος. Στη συνέχεια, στην αίθουσα τελετών πραγματοποιήθηκε η τελετή ανταλλαγής αναμνηστικών δώρων στον απερχόμενο και στο νέο διοικητή της πρώτης στρατιάς. Στην τελετή παράδοση παραλαβής παρακολούθησαν βουλευτές του νομού και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.